του Πακύπρου Συνδέσμου Κέντρο Αναψυχής, να δούμε πώς επηρεάζουν τα κέντρα διασκέδασης, πώς επηρεάζονται με τα νέα μέτρα. Κύριε Βασιλείου, καλή σας ημέρα. Το Άιβορ είναι δικό σας, το Box είναι δικό σας. Λοιπόν, πάμε τώρα, έχουμε τον κύριο Βασιλείου, τον έχουμε. Το Άιβορ δεν ξέρω, είναι δικό μας. Εμείς εδώ είμαστε πάντως. Καλημέρα αγαπητέ μου κύριε Βασιλείου. Ναι, σας ακούω. Λοιπόν, τα νέα μέτρα, από χθες έχουμε νέα μέτρα, τα οποία ήδη θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από σήμερα. Αυτά πώς επηρεάζουν τα κέντρα διασκέδασης? Τα κέντρα διασκέδασης έχουν καταντήσει το μαύρο πρόβατο, αγαπητέ μου Ανδρέα, και έχουν στοχοποιηθεί ουσιαστικά. Τα μέτρα αυτά μας κλείνουν. Δεν είναι μέτρα. Όταν απαγορεύεται σε σέναν τον δημοσιογράφο να βγαίνεις να κάνεις δημοσιογραφία, τότε τι είναι? Σε παροπλίζει. Το ίδιο και σε εμάς. Μας λένε καθιστή και χωρίς να χορεύουν. Τώρα πώς μπορεί ένα κλαμπ τώρα να λειτουργήσει με καθήμενους? Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Καλύτερα και πιο τίμιο θα ήταν να πει κλείστο. Αυτό είναι περιπέξιμο. Συμφωνούμε. Αυτόν θα ήταν το πιο έντιμο και το πιο σωστό. Λοιπόν, και εμείς ερχόμαστε και λέμε το εξής, αγαπητέ μου Ανδρέα, και τα είπαμε πολλές φορές μαζί. Εδώ και 6 μήνες λειτουργούμε με μόνο εμβολιασμένους. Και ήταν το όρος για να ανοίξουμε και να υπάρχει χορός. Τώρα που θα υπάρχει και rapid test, και μάλιστα 24 ώρων έχουμε εισηγηθεί εμείς. Ναι. Πέτε μου σας παρακαλώ, οι χώροι δικοί μας γίνονται πιο ασφαλείς ή λιγότερο ασφαλείς? Αυτή τη στιγμή θα έχεις 2 εμβόλια και 1 rapid test για να έρθεις 2 ή 3 ώρες σε ένα κλαμπ για να περάσεις την πρωτοχρονιά σου. Ναι. Τα πράγματα ήταν δύσκολα. Η απάντηση κοινής λογικής της δικής σου, αγαπητέ μου Ανδρέα. Νίκο μου, τα πράγματα ήταν δύσκολα και πριν τα νέα μέτρα. Το διάστημα αυτό που υπήρξαν και τα κρούσματα τα πολλά, που περιμέναν όλοι νέα μέτρα, υπήρξαν ακυρώσεις όσον αφορά τη λειτουργία, δηλαδή κρατήσεις που είχαν γίνει για την πρωτοχρονιά? Μα δεν θα υπάρξει πρωτοχρονιά με αυτά τον τρόπο, διότι κανείς δεν θα έρθει. Και συνεχίζω και ρωτώ και ρώτησα και το Υπουργείο Υγείας εδώ και 2 εβδομάδες που καθημερινά βγαίνω στα κανάλια, εάν και εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε εστία μόλυνσης εις τους χώρους τους δικούς μας. Και η απάντηση ήταν καθημερινώς όχι, όχι, όχι. Και ρωτώ ακόμη, Ανδρέα μου, πώς είναι δυνατόν τα δικά μας τα υποστατικά να επηρεάσουν σε τέτοιο σημαντικό βαθμό είτε τις νοσήσεις είτε τις νοσηλίες? Για το όνομα του Ιησού Χριστού. Ναι. Είμαστε οι μόνοι οι οποίοι στοχοποιηθήκαμε, γιατί είμαστε το εύκολο μαύρο πρόβατο. Οι χώροι διασκέδασης, τα νυχτερινά τα κέντρα, αυτοί οι κακούργοι, οι οποίοι εδώ και 6 μήνες δουλεύουν στη ζημιά τους. Ποιος θα πληρώσει τον κόσμο αύριο, μίαν ημέρα πριν το τέλος του χρόνου? Ναι. Και όχι μόνο αυτά. Ξεχάσατε πόσο στοχοποιηθήκαμε. Ανοίξαμε όταν το 80% ήταν ανεμβολίαστοι. Και εμείς ανοίξαμε με το 20% μόνο εμβολιασμένοι. Ας μου πει κάποιος πότε αρνηθήκαμε να συμβάλλουμε στην ατομική, στην εταιρική και την κοινωνική μας ευθύνη για οτιδήποτε. Μάλιστα. Είναι πλήγμα, μεγάλο πλήγμα σίγουρα. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσουν τα πράγματα εκεί στα... Έχουμε μία εισήγηση την οποία κάνουμε για τελευταία ανίστατη φορά εις των Υπουργών Υγείας και στην κυβέρνηση. Όπως και για τους γάμους και για τις βαφτίσεις, ας εφαρμόσουμε αυτόν το μέτρο από τις 3 Ιανουαρίου. Δεν θα παίξει κανέναν απολύτως ρόλο. Το αντίθετο, και το θέτω ξανά, ας αναλογιστούν όλος αυτός ο κόσμος που δεν θα έρθει στα κλαμπς, πού θα πάει. Δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες, αλλά όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει η παρεκκλήσεις και τι σημαίνει διοχέτευση σε μαύρη αγορά αυτού όλου του κόσμου που δεν θα ελέγχεται. Εάν προκληθώ, θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Να δούμε τι απάντηση θα πάρουμε και από το Υπουργείο της Υγείας για τη μεταφορά μέχρι από τις 3 του μήνα, και θα είμαστε εδώ να το κουβεντιάσουμε πάλι, αγαπητέ μου Νίκο.
Το σίγουρα. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο Βασιλείου. Εμείς θα πάμε τώρα σε ένα ρεπορτάζ να δούμε μια δημοσκόπηση.